Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημοσιεύσει μια έκθεση την οποία είναι σχετικά πρόσφατη, πριν ένα μήνα, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, πολυσέλιδη. Και μέσα σε αυτή την έκθεση υπάρχουν ειδικές μύες, υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν τον γενική έλεγχο στον πληθυσμό για COVID και καταλήγουν ότι δεν συστήνεται, λένε, δεν συστήνεται να γίνεται γενική μαζικός έλεγχος με rapid test και PCR γενικά στον πληθυσμό, διότι είναι μεγάλο το κόστος και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα με το να κάνετε, να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Μάλλον κακό κάνει, λένε, διότι σε ασυμπτωματικούς, όταν γίνεται μαζικά έλεγχος, προκύπτουν πολλά λαθασμένα θετικά. Οπότε φαίνεται να υπάρχει αυτή η γενική μνήμα για το θέμα των τεστ και παράλληλα υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο μέσα στο ίδιο αυτό το έκθεση που έχει τελειώσει που αναφέρεται ειδικά για τα παιδιά στο σχολείο. Και τι λέει? Και λέει συγκεκριμένα, ρητά, λέει εκεί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συστήνεται σε αυτό το στάδιο να γίνονται μαζικοί ελέγχοι στα παιδιά στο σχολείο. Οπότε το ερώτημα είναι πώς γίνεται το κράτος είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα ή αλλού να μην ακολουθούν αυτές τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον οποίο μάλιστα αναφέρνονται όταν τους υφέρει.